Λοιπόν, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης εδώ κοντά μας. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα και εισαμφατέρως. Τι κάνετε με τη Βουλή, προσαρμοστήκατε, εντάξει, μάθατε τους διαδρόμους, τα κόλπα όλα εκεί. Μας κάνουν ένα μικρό σαμποτάζ. Γιατί? Μεγάλο θα έπρεπε να πω, αλλά με τα γραφεία. Δηλαδή δεν έχουν δώσει το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο γραφείο το δικό μας. Έχουμε ένα γραφείο και είναι όλοι μέσα εκεί. Ναι, εσείς έχετε ένα γραφείο. Πάνω. Ένα γραφείο, αλλά τι είναι, ποιος να χωρέσει. Όχι εσείς προσωπικά λέω. Όχι. Στο ίδιο χώρο. Ένα όλοι οι κουλουμπάκια. Ενώ θα έπρεπε να σας έχουν υποσχεθεί κάτι. Περιμένουν, λέει ο Μεϊμαράκης να αδειάσει κάτι γραφεία. Ο Μεϊμαράκης κρατάει κάτι γραφεία ως πρώην πρόεδρος Βουλής, τα οποία είναι άδεια. Κρατούν άδεια άλλη γραφεία και δεν αφήνουν ένα κόμμα που προσπαθεί να λειτουργήσει να στεγαστεί. Αν κληθείτε να συγκυβερνήσετε, να το στέλνετε σαν όρο αυτό. Οι πρώην πρωθυπουργοί κρατάνε γραφεία ακόμη, κάτι πράγματα δηλαδή τρελά, κλειστά γραφεία και έχουν και 3-4 μέσα κολαούζους που προφανώς τους πληρώνει ο ελληνικός λαός. Ναι. Οι πρώην πρωθυπουργοί δηλαδή. Mm-hmm. Τα ακούτε. Αυτό. Και έχουμε ένα σωρό τέτοιου. Από φύλαξη, από υπαλλήλους, από. Μην τα συζητάτε. Τώρα πείτε μας κάτι. Επειδή βρισκόμαστε τώρα στον αστερισμό της συνένεσης από την πλευρά της κυβέρνησης. Ζητάει συνένεση στο ασφαλιστικό. Μετά από μένα, αφού πήγα στη Βουλή και τους ζήτησα οικουμενική. Ναι, ναι. Την άλλη μέρα πήγε ο Τσίπρας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και αντί οικουμενικής που ζήτησα εγώ, πρότεινε συνένεση. Ναι. Ή λέει θα τα καταφέρει και μόνος του. Ναι. Ακούστε τι είδους, έτσι που το διατύπωσε, τη σαμπόταρε την προσπάθεια. Mm-hmm. Γιατί εσείς λέει, θα δώσετε συνένεση. Ή να κάνουμε στα βασικά θέματα συνένεση, αλλά κι αν οι άλλοι δεν θέλουν, μπορώ και μόνος μου. Είναι πρόταση συνένεσης αυτό. Εσείς παρόλα αυτά θα λέμε... δίνατε. Εσείς κύριε Λεβέντη θα δίνατε τη συνένεσή σας παρόλα αυτά. Εμείς την έχουμε ήδη δώσει. Δηλαδή θα ψηφίζατε, ας πούμε, νομοσχέδια. Συνένεση δεν σημαίνει να ψηφίζεις βλακώδη πράγματα. Συνένεση σημαίνει να κάθετε να συζητήσετε ώστε και κάποια λάθη που γίνονται να τα διορθώσουμε. Ναι, αλλιώς αν εννοούν συνένεση, εις ό,τι αποφασίζουν αυτοί να πάνε να ψηφίζω εγώ, αν αυτό το εννοούν συνένεση, αυτό είναι φασισμός. Δεν είναι συνένεση. Και κάνουν και ένα άλλο έγκλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν το έκανε ούτε η Χούντα. Να το πω έτσι, στη συμβουλευτική που είχε. Ναι. Θυμάστε η Χούντα, είχε και αυτή είχες μια συμβουλευτική. Διορισμένη. Ναι, ναι. Κάνει ένα νομοσχέδιο. Σου το φέρνει. Την ώρα της συζήτησης φέρνει μια τροπολογία τόσο μεγάλη. Μεγαλύτερα από το νομοσχέδιο. Ναι. Άλλη μία τόση, άλλη μία τόση και τελικά συζητάμε ένα σούπερ μάρκετ. Και όλο σε 2 ώρες. Και έρχονται, δηλαδή, αδύνατο και έρχονται οι βουλευτές οι δικοί μου και μου λένε τι θα στατηρήσουμε σε αυτό. Λέω τι είναι αυτό. Λέει τώρα το φέρανε μέσα, λέει το μοιράσανε. Και δεν τους απαντάτε. Άρα είναι τρελή. Συγγνώμη, δεν τους απαντάτε. Συγγνώμη, είναι τρελή και νομίζω δολίως τώρα γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή και διαδικασία κατεπήγοντος, ναι, και παρένθετες τροπολογίες άσχετες με το συζητούμενο νομοσχέδιο. Και μεγάλες και σοβαρές. Και άμεσα πρέπει να το ψηφίσουμε σήμερα. Στους ναι, βουλευτές που σας ρωτάνε τι στάση θα κρατήσουμε, τι απαντάτε. Λέω, ψάχτε αν βρείτε κάτι καλό. Αν προλάβετε. Ναι, ναι, αν προλάβετε. Και έχω και ένα-δύο δικηγόρους, οι οποίοι για το νομοσχέδιο, λόγω χάρη που εχθές συνεζητήτω, το μόνο καλό που βρήκαμε, ναι, και το ψηφίσαμε, ας μην είπαμε ναι, είναι τα παιδιά της επαρχίας που πάνε σε σχολεία και δεν έχουν λεφτά να πληρωθούν οι μεταφορικοί. Μάλιστα, οι ναι, μεταφορείς, ναι, να ένα κονδύλι να δώσουμε για να συνεχιστεί. Με τα λεωφορεία, τα ταξί και τα λοιπά. Αυτό το καλό μόνο βρήκαμε σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Όλα τα άλλα φόροι, μην τα συζητάτε τι. Το ασφαλιστικό τώρα που συζητιάτε πολύ και το οποίο θα έρθει και κατά γενική ομολογία θα είναι, εν πάση περιπτώσει, σκληρό. Θα το ψηφίζετε. Λάθος είναι το ασφαλιστικό. Εγώ έχω προτείνει οι συντάξεις των πλουσίων να κοπούν. Είναι 80.000 συντάξεις, οι οποίες 2,5 εκατομμύρια είναι οι συνταξιούχοι. Από αυτούς 80.000 έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές. Ναι. Πάνω από 3.000 ευρώ. Από νίκια, από τόκους καταθέσεων, μερίσματα, εταιριών. Σε αυτούς λέω
με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια ότι πρέπει να κοπεί η σύνταξη. Θα τι να την κάνει τη σύνταξη ένας παίρνει 7.000 από ένα μαγαζί. Άλλο, αν μείνει ξενίκιαστο, να επανέλθει. Αλλά ενώ σου λαμβάνει και καταθέτει στη φορολογική του δήλωση ότι λαμβάνει 7.000 ευρώ μηνιαίως, γιατί να πάρει τα 1.600 ευρώ από τα ταμειονομικών. Εντάξει, διαφωνούμε και σε αυτό, αλλά εμπάσχε το έχουν ξαναζητήσει. Διαφωνείτε εσείς, δεν πιστεύω εσείς. Εντάξει τώρα, άμα έχεις δώσει 30 χρόνια τώρα εισφορές, πρόεδρε, να μην παίρνεις πράγμα. Έχει λεφτά αυτός. Μα δεν είναι το, τη σύνταξή σου δεν την πλήρωσες υπό την προϋποθέση να μην έχεις λεφτά. Δηλαδή η Αυστραλία είναι τρελή. Τι είναι. Συγγνώμη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό θα έλυνε το θέμα, λέτε, ή το ασφαλιστικό θέλει. Θα έκανε μια μεγάλη ανακούφιση 80.000 συντάξεις, επειδή είναι συντάξεις συνήθως βολεμένων, θα έδινε ένα ποσό μηνιαίως με το οποίο θα μπορούσαμε να μην πειράξουμε τις συντάξεις κάτω από 1.000. Ενώ τώρα θα πειραχτούν όλοι. Τώρα θα πειραχτούν όλοι. Εσείς έχετε μια φιλοσοφία να μην υπάρχει σύνταξη πάνω από 1.500 ευρώ. Ναι, και, να μην, και μέχρι 1.000 και μέχρι 1.000 να μην πειράξουμε κανέναν. Ναι, ανεξάρτητα από εισοδήματα. Ενώ τώρα η κυβέρνηση τι κάνει. Κάνει στο δικαστικό που παίρνει 3.500, θα το πάει 3. Και στη συνταξιούχο των 600 ευρώ τη το πάει 400. Είναι αυτό δικαιοσύνη. Αυτό δεν είναι αριστερά, αυτό είναι χούντα. Του δικαστικού, αυτού που παίρνει 3 ή αυτή που παίρνει 3 συντάξεις, 2.500, το πήγε 2.100. Γιατί έκαναμε παράδειγμα. Ναι, αυτού του 600 δεν θα το πάει 400. Ποιος σας το λέει, αφού του κόβει του ΕΚΑΣ. Του κόβει του ΕΚΑΣ. Του κόβει, έχει δίκιο, αλλά δεν είναι άμεσο αυτό. Πληρώνει και αυτό σε έμφυα. Καταρχάς δεν απαλλάξαμε κανένα φτωχό από έμφυα. Όχι, ήταν λίγο σε περισσότερο. Στη μηχανή του κοιμά όλοι. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι. Και η κοινωνική δικαιοσύνη να τηρηθεί. Ναι. Και να σωθεί λίγο ο κόσμος. Εντάξει, αλλά πρόεδρε, αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει σε παραλογισμούς. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα εισόδημα, έχει ένα μαγαζί και τον νοικιάζει, ας πούμε. Ναι. Πού είπατε το παράδειγμα. Ναι, 7.000. Τον άλλο μήνα μπορεί να μην είναι ξενικιαστό. Αυτομάτως θα δηλώνεται και επανέρχεται, κύριε οικονομέα. Δεν θα μένει ακάλυπτο. Όχι, βέβαια. Πείτε μου κάτι, εσείς κατά τη γνώμη σας, όπως βλέπετε όλο όταν λέμε εισοδηματικά κριτήρια, σημαίνει ότι όταν αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια, ενημερώνεται αμέσως το ασφαλιστικό ταμείο από την εφορία. Αμέσως πας και κάνεις δήλωση ότι έφυγε ο ενοικιαστής, αν είναι η τόκη καταθέσεων. Συγγνώμη, εσείς από όσο ξέρω δουλεύετε χρόνια πολλά. Ναι. Και πληρώνετε εισφορές, το ταμείο. Τσμέδε, είμαι συνταξιούχος εγώ. Ναι. Είναι λογικό εσείς που δουλεύετε 40 χρόνια και πληρώνετε εισφορές να παίρνετε τα ίδια με έναν ο οποίος δούλεψε 15 χρόνια και με τις άλλες φορές. Ή να σου τα κόψω άλλα χρόνια. Για δεν είπαμε τα ίδια. Καταρχάς είναι αδικία. Κοιτάξτε, ένας δικαστικός παίρνει 3.500 σύνταξη. Εμείς οι πολιτικοί μηχανικοί, παρά τις υπογραφές που βάζουμε που μπορούν να μας πάρουν και το σπίτι αν γίνει κάτι, 1.400 ευρώ παίρνω. Είχαν καταφέρει μερικοί κλάδοι και ανέβηκαν σε συντάξεις. Ναι. Με τροπολογίες των υπουργών. Ναι. Άντε και λέει. Για να μαζεύουν και ψήφους. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί λέτε, ήδη εγώ είμαι, η κλάδη του Τσμέδε είναι κατεστραμμένη. Και μόνο που θα υπαχθεί το Τσμέδε στο κοινό ταμείο, τελειώνει το Τσμέδε. Ναι, χάνει την περιουσία. Επειδή αυτό όλα τα ταμεία, τα εντάξει, λεγόμενα πιο ισχυρά. Εντασσόμενα στο κοινό ταμείο. Μα και εσείς, τελειώνουν. Κύριε Πρόεδρε, και εσείς οι μηχανικοί. Ναι. Πάλι επίδειξη ισχύω κάνετε. Διότι το Τσμέδε δεν ήταν μόνο από τις εισφορές σας. Έπαιρνε και 6% επί όλων των δημοσίων έργων. Αυτό ήταν ταρατώδες. Εντάξει. Και τους δημοσιογράφους τους είχαμε να παίρνουν ένα αγγελιώσιμο. Κάποιοι κλάδοι. Ναι, ναι, ναι. Μα και εμείς αντιμετωπίσαμε. Κλάδοι. Τέλος πάντων, να σας πω, μην το πάμε πολύ. Εσείς βλέποντας όλη την εικόνα. Πιστεύετε ότι αυτή η κυβέρνηση όπως είναι έχει δρόμο μπροστά της? Διότι είδατε, είχε δύο απώλειες με το πρώτο. Ναι. Τώρα πάει να πέρασει ένα δεύτερο παγί το Μαρί. Νομίζω θα καταρρεύσει η κυβέρνηση. Και μετά... Γιατί υπάρχουν 53 άτομα που είχαν υπογράψει και είναι εξ αυτών 11 εν ενεργεία βουλευτές. Ναι. Ο ένας έφυγε ήδη. Ναι. Είναι άλλες 10 βόμβες. Εσείς θα βοηθούσατε να μην είναι άλλες 10 βόμβες να σκάσουν. Και. Και εσείς θα περιθώριο έχει για 3. Δηλαδή στην τρίτη βόμβα. Αντί να γίνει αυτό, η αγωνία αυτή, η αγωνία αυτή για την ερχόμενη πτώση της κυβέρνησης με οδήγησε να πάω στο βήμα της Βουλής και να πω, κύριε Τσίπρα,
πριν πάθεις αυτό που πάθει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας και ο Γιώργος Παπανδρέου, πήγαινε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρότεινε μια οικουμενική. Ναι. Θα είναι πράξη γενναιότητας και θα σας πω και όλα γιατί. Με πρωθυπουργό τον ίδιο. Αυτό δεν το. Εσείς τι λέτε. Εγώ δεν λέω τίποτα. Εγώ λέω κυρίως να είναι τεχνοκράτες οι υπουργοί. Να μην είναι πολιτικοί, γιατί οι πολιτικοί είναι αναξιόπιστοι. Βλέπω δηλαδή ότι όλο στη Βουλή και στα Υπουργεία περιτριγυρίζουν όλο πολίτες για ρουσφέτια. Ατομικά ρουσφέτια. Ακόμα και σήμερα. Ακόμη και σήμερα. Πηγαίνετε, κάντε. Αυτό είναι να, μια καλή έρευνα. Να πάτε σε ένα βουλευτικό γραφείο ανυποψίαστο, δηλαδή χωρίς να σας ξέρουν ποιοι είστε, με μια κρυφή κάμερα ή δυνατόν για τα μέσα. Τις κάμερες δεν βάζουμε εμείς. Ναι, όταν λέω κρυφή εννοώ, μαγνητοφωνήστε απλά, δηλαδή να δείτε, να ρωτήσετε τι θέλεις εσύ, τι θέλεις εσύ, τι θέλεις εσύ, θα δεις και οι 30 εκεί. Κάτι θέλουν προσωπικά. Ναι, κάτι θέλουν. Σε εσάς έρχονται για ρουσφέτια. Ε, βεβαίως. Και τι σας ζητάνε, διορισμούς. Ρουσφέτια, αυτό που λέτε, ρουσφέτια, διορισμούς. Και τι τους απαντάτε εσείς? Τους απαντάμε, αφήστε τα στοιχεία σας. Είναι το κόμμα, το κόμμα είναι καινούργιο, είναι μικρό, είμαστε και κατά του ρουσφετιού. Ε, τότε γιατί να αφήσει τα στοιχεία. Πώς? Τότε γιατί να αφήσει τα στοιχεία. Κάπως πρέπει να το χειριστείς, να είσαι ευγενικός. Να το πετάξει έξω τον πολίτη που ξεκινάει από την Κρήτη και έρχεται εδώ να σου πει τον πόνο του. Ναι. Πόνο του. Τον πόνο του ουσιαστικά τώρα. Συμπόνια και παρηγοριά κάνουν τα κόμματα. Να ρωτήσω κάτι, πρόεδρε. Διορισμούς τώρα ποιος κάνει? Δεν. Μόνο ας πούμε η κυβέρνηση. Άλλες. Ναι, ναι. Πρόεδρε, η κυβέρνηση με μπορεί τον να κάνει. Τσίπρα. Επειδή πολλοί πιστεύουν ότι αργά ή γρήγορα θα κληθείτε να ψηφίσετε, να στηρίξετε την κυβέρνηση αυτή. Με τον κύριο Τσίπρα έχετε κάνει καμία κατηδίαν συνομιλία? Όχι, καμία. Έχω τούχο μόνο αποστήλη, σας το είχα πει. Μία επιστολή με τα 9 σημεία. Ναι, τα οποία 9 σημεία, να ξέρετε, είναι δύσκολο να τα δεχθεί. Γιατί γκρεμίζουν το πελατειακό καθεστώς. Τα 9 σημεία. Γιατί τα 9 σημεία σημαίνει 150 βουλευτές αντί 300, γιατί τα 9 σημεία σημαίνει 50% μείωση του μισθού των βουλευτών, του Πρόεδρου Δημοκρατίας, των Υπουργών, των Μητροπολιτών, των Δημάρχων, όλων των αιρετών. 50%. Ετοιμάζονται να περάσουν νομοσχέδιο 10% κάτω μισθό των βουλευτών. Και θα πάρουν το μισθό 5.500 ευρώ. Πρόεδρε, ενώ ο μισθό ενό βουλευτή εμέσω είναι κανένα κοσάρι. Ξέρετε πώ, γιατί έχει 5 συμβούλου. Πάνε λοιπόν να μειώσουν κατά 500 ευρώ το μισθό του βουλευτή. Και το λένε αυτό Βούτσης, το λέει αυτό λιτότητα. Ενώ ο άλλο δεν έχει να φάει. Ναι. Βλέπω ότι ενώ, ξέρω ότι υπάρχει μια δημοσκόπηση τώρα. Ναι. Η οποία ενώ όλους τους καταβαραθώνει, τους δω εμένα σταθερή. Το ξέρετε? Την Ένωση Κεντρών. Κακή θα είναι η δημοσκόπηση, γιατί εμείς έχουμε άνοδο. Α. Όταν τους, όταν ο σκοπός μας, όταν σας είχα πει άλλη φορά, κάτω. Ο σκοπός μας είναι κόμματα άχρηστα κατ' εμέ, όπως το Πασόκ και το Ποτάμι, οι ψηφοφόροι να απορροφηθούν από την Ένωση Κεντρών. Και γιατί τα λέω άχρηστα, δεν τα λέω με κακία, τους δύο μήνες που τους παρακολουθώ στη Βουλή, όλο φιγούρα και ανοησίες κάνουν. Σας το λέω. Δηλαδή δεν άκουσα μια σοβαρή κουβέντα από αυτά τα δύο κόμματα. Όλο κάτι παρεμβάσει του Λοβέρδου, να σηκώνεται συνεχώς επί ανουσίων θεμάτων. Ναι. Δηλαδή σηκώθηκε ο Λοβέρδος στη Βουλή και είπε συλληπιτήρια για την πτώση του ρωσικού αεροσκάφους. Ναι. Ενώ συζητάγαμε ζητήματα μεγάλα που. Εντάξει, εκείνος αυτό, είπε ναι. Αυτό. Ναι. Αυτό το θεωρώ φιγούρα εγώ. Μάλιστα. Αυτονόητη ήταν, αυτονόητη ήταν τα συλληπιτήρια όλου του ελληνικού λαού τώρα. Ο Λοφέρδος θα εκπροσωπήσει τον λαό. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις φιγούρας, τα κόμματα δεν τα θεωρώ σοβαρά. Καταλαβαίνουμε. Το ίδιο κάνει και ο Βενιζέλος με ένα πομπόδες ύφος όλο αυτό. Για την Νέα, ουσία δεν λέει τίποτα. Για τη Νέα Δημοκρατία που είναι τέσσερις υποψήφια, έχετε κάποια προτίμηση, κάποιοι πιστεύετε ότι. Ή κάποιος θα βγει, ρε παιδιά. Ναι, όχι, δεν μπορεί να βγουν και τέσσερι. Ναι, ποιο θέλετε εσείς να βγει, θέλετε κανέναν συγκεκριμένο? Εγώ να θέλω, τι λέω, προτιμάτε κάποιον για το καλό της παράταξης? Εγώ ξέρω ότι θα παιχτεί μεταξύ του Τζιτζικώστα και του Μημαράκη. Το φιάσκο αυτό πώς το κρίνατε? Δεν είναι δόλιο, πιστεύω. Ναι. Τα κομπιούτερ, ξέρετε, πολλές φορές και στο δικό μας το κόμμα έχουν αστοχίες. Ναι, όχι, κολώνουν. Και λέω, τι είναι αυτό? Προημερών δεν μπορούμε, λέει, να βγάλουμε ανακοίνωση στον τύπο, διότι κάτι χάλασε στο λογισμικό. Τι να πάρω κεφάλαια? Εγώ δεν νομίζω τώρα ότι ήταν δολίες. Ναι, απλά μία συνωμοσία ολογία περιεγράφει
για να. Ναι. Επειδή είναι ένα κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ιστορική. Κύριε Πρόεδρε, μου ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την καλοσύνη. Εγώ ευχαριστώ για την καλοσύνη. Πάμε.